ανοιξιάτικος καιρός ευνόησε και η συμμετοχή του κόσμου στην παρέλαση για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου στην Ιεράπετρα ήταν μεγάλη. Άνθρωποι δραστήριοι, ευφυείς και καλοί. Με καμάρι και υπερηφάνεια, οι μαθητές και οι μαθήτριες των σχολείων έδωσαν δυνατό παρόν τιμώντας τους ήρωες της Επανάστασης. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά και υγεία, χρόνια πολλά και στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Εύχομαι του χρόνου σε ένα άλλο κλίμα παγκόσμιο, μέσα από ηρεμία και νυφαλιότητα, μέσα από την ελευθερία που δικαιούται να έχει το κάθε κράτος, να γιορτάσουμε αυτή τη μέρα χωρίς να έχουμε στο μυαλό μας τον πόλεμο ο οποίος υπάρχει αυτή τη στιγμή στα διπλανά μας κράτη. Η Γαλανόλευκη κοιμάτιζε στα χέρια μικρών και μεγάλων μια μέρα όπως η σημερινή που τα σύννεφα του πολέμου εξακολουθούν να είναι πραγματικότητα και μάλιστα εντός της Ευρώπης. Παρελάσαν τα παιδιά μας, τα καμαρώσαμε και γεμίσαμε με αίσθημα υπερηφάνειας και ευθύνης για την ημέρα αυτή. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχόμαστε ειρήνη σε όλο τον κόσμο, που είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο στην εποχή που ζούμε, αυτή την περίοδο, και να είμαστε όλοι καλά. Και στον Άγιο Νικόλαο τη μαθητική παρέλαση παρακολούθησε πλήθος κόσμου. Με το μυαλό στην αιματοβαμμένη ιστορία της χώρας μας και τις σκέψεις στους Ουκρανούς που δοκιμάζονται, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, που εκπροσώπησε την κυβέρνηση στην παρέλαση του Αγίου Νικολάου, ευχήθηκε σε όλους ειρήνη και υγεία. Απαιτώντας ταυτόχρονα την άμεση κατάπαυση της εισβολής που κοστίζει χιλιάδες αθώα θύματα και καταστρατηγεί κάθε έννοια διεθνούς δικαιού.